από την όλη συζήτηση στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο σχετικά με την χορήγηση μικροπιστώσεων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, καλούνται μαζί με τους εργατοϋπάλληλους και τους φτωχούς αγρότες να σηκώσουν εκ νέου τα βάρη της νέας καπιταλιστικής κρίσης με νέα φορολογία, νέες πτωχεύσεις, κατασχέσεις και αμέτρητος ο κατάλογος. Από τη μία έκτακτα μέτρα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, επιδόματα πείνας, φτώχειας, ανεργίας στους εργαζόμενους, διόγκωση χρεών και οικονομικών υποχρεώσεων των αυτοαπασχολούμενων και των φτωχών αγροτών, αυστηρά εισπρακτικά μέτρα με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που δεν ξεπερνιούνται ούτε με τη μερική αναστολή προθεσμιών για υποχρεώσεις στην εφορία στο Ταμείο στις Τράπεζες, ούτε με τα ψίχουλα των μικροδανείων με όρους στοχογλυφίας που θα τους φίξει κι άλλο τη θηλιά στο λαιμό τους. Και απ' την άλλη, χορός δισεκατομμυρίων για τους ομίλους στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις κατασκευές, στις τράπεζες, με κρατικές εγγυήσεις, κίνητρα και φοροαπαλλαγές, κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ, φθηνά δάνεια, επιδότηση θέσεων εργασίας, προκειμένου να περιοριστούν οι ζημιές και να ανακάμψει στη συνέχεια η κερδοφορία του κεφαλαίου με το μικρότερο δυνατό κόστος. Και προς αυτή την κατεύθυνση, φυσικά, στα πλαίσια του νέου κοινωνικού συμβολέου, όπως μας λέει και η κυβέρνηση, τα έχει πει και η αντιπολίτευση, κράτος, ιδιωτικός τομέας, μαζί με την κοινωνία, όπως λένε, να υπηρετήσουν ακριβώς αυτούς τους στόχους. Απ' τη μία, δηλαδή, έχουμε τα παιδιά που λιποθυμούν από την πείνα, όπως το κοριτσάκι της άνεργης εποχιακής του τουρισμού στη Ρόδο, και από την άλλη, τα λουκούλια γεύματα των καπιταλιστών. Και για να ξεχάσει βέβαια ο λαός ποιος και γιατί τον έφερε στην κόψη της απελπισίας, της φτώχειας, του καθημερινού άγχους επιβίωσης, στην ανύπαρκτη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στη μόρφωση των παιδιών του, στην αβεβαιότητα και ανασφάλεια της νέας γενιάς, εδώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαλλιοτραβιούνται ποιος από τους δύο έχει λιγότερα ή περισσότερα σκάνδαλα στο ενεργητικό του, παριστάνοντας χωρίς κανένα ίχνος ντροπής τις αθώες περιστερές, μόνο και μόνο για να αποπροσανατολίσουν το λαό. Το καπάκι του υπονόμου που άνοιξε και πάλι και αναδύει μπόχα και δυσοδεία, γεμάτο σκάνδαλα, διαφθορά, νομιμοποίηση υποδίκων, το φιάσκο με την Οβάρτης, προστατευόμενους μάρτυρες, μέη χωρίς κουκούλα, τα κονέ και τα διαφημιστικά δωράκια στους καναλάρχες, τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκαλύπτουν επιλεκτικές σχέσεις πολιτικού προσωπικού με επιχειρηματικούς ομίλους. Διαχρονικά και το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τα περιοριστικά μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης, εδώ στη Βουλή, το ΚΚΕ κατέθεσε προτάσεις νόμου, τροπολογίες, δέσμη μέτρων με κύριο γνώμονα την ανακούφιση και την επιβίωση του λαού. Από όλους σας μια απόλυτη εκοφαντική σιωπή. Έχετε καταπιεί τη γλώσσα σας. Σε αυτό το νομοσχέδιο καταθέσαμε τροπολογία για την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. Ενός αιτήματος απόλυτα δίκαιου. Ένα μέτρο μείωσης των συνεπειών του μεγάλου μεταφορικού κόστους και άλλων δεσμενών παραγόντων που δυσκόλευαν και δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ θα επιμείνει και θα πρωτοστατήσει στους αγώνες αλλά και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου. Και από αυτή την άποψη σας καλούμε να πάρετε θέση. Είναι υποχρεωμένος ο Υπουργός από τη θέση που είναι να πάρει θέση για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Την έχουμε καταθέσει όχι εκπρόθεσμα, εξ αρχής. Όπως υποχρεωμένα είναι και τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση για αυτή την τροπολογία. Καταθέσαμε επίσης τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων στη Λάρκο. Πρόταση νόμου για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους υγειονομικούς. Καταθέσαμε τροπολογία για την κρατική διαφήμιση για να σταματήσει να ρέει το κρατικό χρήμα ως δωράκια στους καναλάρχες. Εδώ και 10 χρόνια καταθέτουμε επανειλημμένα προτάσεις νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,
για τους μισθωτούς, για τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ΕΒΕ, τους φτωχούς αγρότες και τους συνταξιούχους, για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, τα χαράτσια, ο έμφυα και άλλα πολλά. Όλες αυτές τις πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων. Όταν είναι όμως για να μαλλιοτραβηχτείτε μεταξύ σας, για να σηκώσετε τη σκόνη του από προσανατολισμού, τότε όλοι γίνεστε λαλίστατοι. Και ρωτάμε εμείς, αρκεί ένα επίδομα 800 ευρώ για 45 μέρες για να καλυφθούν οι ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, τα έξοδα της επιχείρησής τους όταν συνεχίζουν να τρέχουν, αρκεί η ολιγόμενη αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, όταν ξέρουν καλά πως την επόμενη της πανδημίας θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο γολγοθά παλιών και νέων αριθμίσεων. Αρκούν οι μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ, που σύν της άλλης θα τους βάλουν σε νέους μπελάδες, μόνο και μόνο για να επενδύσουν εταιρείες, οι οποίες θα χορηγούν αυτά τα μικροποσά για να ξεκοκαλίσουν το ΕΣΠΑ και να βρουν διέξοδο τα κεφάλαιά τους που λιμνάζουν. Και τσακώνεστε ποιο θα είναι το ύψος του επιτοκίου. Διαφωνείτε στο πώς θα αποκαλούνται οι εταιρείες χορήγησης των μικροδανείων. Αν θα λέγονται παράλληλο τραπεζικό σύστημα, παράλληλη χρηματοδότηση ή παράλληλη πιστωτική επέκταση. Αστεία πράγματα. Όταν το ίδιο το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι αυτές οι εταιρείες θα λειτουργούν με κανόνες λειτουργίας τραπεζικού συστήματος. Από τη μία, δηλαδή, η επίσημη τοκογλυφία για τους αυτοαπασχολούμενους και από την άλλη οι τράπεζες, φύλακας άγγελος των επιχειρηματικών ομίλων. Από όπου και να το πιάσεις το πράγμα, βρωμάει. Γύρω-γύρω χορεύουν τα δισεκατομμύρια για τη ρευστότητα των ομίλων και από την άλλη, όπως μας είπε ο κύριος Δραγασάκης προχθές, τα εργαλεία για τους αυτοαπασχολούμενους δεν δουλεύουν, λέει, σωστά και πρέπει να καλύψουμε το θεσμικό κενό, σπέρνοντας την αυταπάτη ότι ο καπιταλισμός μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινος και να καταπολεμήσει τις τρευλώσεις του. Σας κάνουμε επανειλημμένα προτάσεις και γενναία μέτρα έκτακτης οικονομικής στήριξης, απαιτώντας να μην μετακυληθούν τα νέα βάρη στις πλάτες των αυτοαπασχολούμενων των μικρών ΕΒΕ. Όπως για παράδειγμα η άμεση επανένταξή τους στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος του έμφυα, ώστε να έχει αντίκρισμα η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, την απαλλαγή τους από εισφορές ατομικής ασφάλισης, χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, για κανένα πληστηριασμό και καμία κατάσχεση, κανένα μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, τους ιδιώτες. Είναι τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να παρθούν για τη σημερινή και αυριανή επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων. Ποιος από εσάς μίλησε για όλα αυτά εδώ? Κανένας. Σιωπήσατε. Βέβαια, στο κοινωνικό σας συμβόλαιο αυτά δεν έχουν θέση. Γι' αυτό και οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ δεν πρέπει να τρέφουν αυταπάτες, ούτε να έχουν και μειωμένες απαιτήσεις. Ότι τάχα όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε πλάτη, δηλαδή να πληρώσουν ξανά οι ίδιοι, για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση. Ο αγώνας με σημαίες τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι το παζάρι με άξονα τις αντοχές της καπιταλιστικής κερδοφορίας είναι που μπορεί πραγματικά να βάλει φρένο στον κατήφορο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οργάνωση της αντεπίθεσης. Το πρόβλημα και ο κίνδυνος της απόλυτης χρεοκοπίας, της μεγαλύτερης φτώχειας, της πείνας των πληστηριασμών είναι αυτά όλα που τελικά θα αφυπνίσουν το λαό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Ένα νομοσχέδιο χουντικής έμπνευσης, σταθερό και διαχρονικό πόθο των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα νομοσχέδιο που θέτει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε λαϊκή κινητοποίηση που επιδιώκει να τη συκοφαντήσει και να τη ποινικοποιήσει. Ένα σχέδιο κρατικής τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής, για να βάλει τις λαϊκές συνειδήσεις στο γύψο. Ο λαός βέβαια θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως ανάλογα μέτρα που επιχειρήθηκαν κατά το παρελθόν. Η ζωή που αξίζει να ζήσει ο λαός μας κερδίζεται μέσα από την αντιπαράθεση με την πολιτική της θωράκισης και ορδοφορίας των μονοπωλίων, με τη σύγκρουση με την εξουσία και το κράτος τους. Αυτό είναι που φοβάστε.
Γιατί σήμερα έχει τις δυνατότητες ο λαός μας να ζήσει καλύτερα, αρκεί να βγάλει από τη μέση όσους τους στερούν αυτόν τον πλούτο που παράγει. Και αυτό θα κάνει.